Γεια σα και πάλι, φίλε και φίλοι του PCX Mods Είμαι ο Παναγιώτη και παρακολουθείτε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μα. Για την σημερινή μα παρουσίαση έχουμε επιλέξει το MSI Afterburner. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι δύο δυνατότητε που παρέχει το πρόγραμμα. Η πρώτη είναι η δυνατότητα του overclocking και η δεύτερη του monitoring. Δηλαδή μπορούμε να υπερχρονίσουμε την κάρτα γραφικών μα και ταυτόχρονα να βλέπουμε κατά τη διάρκεια ενό gameplay κάποια στατιστικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν μαζί να ξεκινήσουμε επιλέγοντας κάτω δεξιά Settings και στην καρτέλα General οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε Untick το Start with Windows και Start Minimized επίσης θα πρέπει να έχουμε Tick το Unlock Voltage Control και Unlock Voltage Monitoring σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε Overclocking για να δώσουμε στον επεξεργαστή μας την απαραίτητη τάση. So, Πηγαίνουμε λοιπόν στην καρτέλα monitoring για να δημιουργήσουμε εμείς το custom profile που θέλουμε να έχουμε όταν θα είμαστε στο αγαπημένο μας game. So, έχουμε επιλέξει για εσάς κάποια ε, δεδομένα τα οποία θα δείξω αυτή τη στιγμή. Τα δεδομένα αυτά μπορούμε να τα επιλέξουμε με αριστερό κλικ. Είναι GPU temperature, GPU usage, core clock, memory clock, memory usage και RAM usage. Ταυτόχρονα, frame rate αν δεν το έχετε με κάποιο κομμάντ στο αγαπημένο gameplay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Ε, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή θα ρωτάτε και θα λέτε μάλλον ότι το δικό μου MSI Afterburner δεν μοιάζει με αυτό που βλέπω στο βίντεο. Δεν μοιάζει γιατί ε, σαν προεπιλογή το πρόγραμμα κατεβαίνει με διαφορετικό skin, δηλαδή θα κατέβει με κάποιο skin που μοιάζει κάπως έτσι. Εσείς λοιπόν για να το αλλάξετε, πηγαίνετε στα Settings, User Interface, και επιλέγετε το V3 Skin Big Edition. Θα μου πείτε για ποιο λόγο το Big Edition. Χρησιμοποιώ το Big Edition γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να βλέπω πιο καθαρά τα γραφήματα και να παίρνω καλύτερα αποτελέσματα για το overclocking που κάνω. Ένα ακόμα source που θα πρέπει όλοι να έχετε υπόψη είναι ότι ταυτόχρονα με το MSI Afterburner θα μας ζητήσει στο τέλος να καταθέσουμε και το Riva Tuner το οποίο είναι αυτό που θα μας δώσει την ε, απεικόνιση των δεδομένων μέσα στο gameplay. Τέλεια, ε, ένα ακόμα tip θα πρέπει κάθε ε, που θέλετε να το ε, κάθε στοιχείο το οποίο θέλετε να βλέπετε ε, κατά τη διάρκεια του gameplay καθώ το κλικάρετε με αριστερό κλικ και το κάνατε highlight, όπω ακριβώ βλέπετε εδώ, να επιλέξετε και το show in on screen display. Αυτό ακριβώ είναι το command που θα μα δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Εφόσον λοιπόν το έχετε κάνει για όλα τα δεδομένα που εσεί θέλετε να βλέπετε, επιλέγετε OK και οι ρυθμίσει εδώ του προγράμματο έχουν τελειώσει. Οποιαδήποτε απορία θα την απαντήσουμε κάτω στα σχόλια. Πριν λοιπόν συνεχίσουμε επιλέγουμε Apply overclocking at system startup. Γιατί δεν θέλουμε κάθε φορά που ξεκινάμε τα Windows να κάνουμε τη διαδικασία του overclocking ξανά. Θα την κάνουμε μία φορά και το πρόγραμμα θα δώσει τις πληροφορίες στην κάρτα γραφικών και κάθε φορά που κάνουμε boot τον υπολογιστή μας θα ξεκινάνε μαζί με τα Windows. Αυτό που θα προτρέψω σε όλους να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αυξήσουν το power limit από το 0 προφανώς προφανώ είναι στο συν πόσο της 100 μας επιτρέπει ο κατασκευαστής. Αυτή είναι μία ε, δωρεάν, ας το πούμε, ε, ενέργεια που μπορούμε να δώσουμε στην ε, GPU μας από τον κατασκευαστή, χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πηγαίνουμε λοιπόν το, με το slider όπως βλέπετε όλο δεξιά και πατάμε Apply. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Για αυτούς που θέλουν να κάνουν overclocking την GPU τους, θα δείξω αυτή τη στιγμή τα στάδια τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για να κάνουμε overclocking την GPU μας, υπάρχουν δύο τρόποι: να αυξήσουμε το ε, ρολόι του πυρήνα και το ρολόι της ε, μνήμης. Εμείς λοιπόν, ε, ταυτόχρονα με το ρολόι του πυρήνα και το ρολόι της ε, μνήμη θα πρέπει να αυξήσουμε και το core voltage που είναι η τάση στον επεξεργαστή της ε, κάρτας γραφικών για να πετύχουμε ένα σταθερο, σταθερό και safe overclocking. Ε, για τις ε, κάρτες γραφικών της AMD το ρολόι του πυρήνα που βλέπουμε είναι το πραγματικό ενώ για τις κάρτες της ε, Nvidia υπάρχει και το boost clock. Επιλέγοντας λοιπόν να κάνουμε overclocking αυξάνουμε σταδιακά το χρονισμό του πυρήνα ουσιαστικά της κάρτας γραφικών κατά 10 κάθε φορά μπαίνουμε σε κάποιο gameplay σε κάποιο game που ξέρουμε καλά ή κάνουμε κάποιο synthetic benchmark όπως είναι για παράδειγμα το Valley το οποίο είναι δωρεάν να το κατεβάσετε ή το Heaven benchmark το αφήνουμε να τρέξει για μισή ώρα μισή ώρα με 45 λεπτά περίπου αν το σύστημα δεν κρασάρει τότε συνεχίζουμε να αυξάνουμε το ρολόι ε, του πυρήνα μέχρι ο υπολογιστής να, να κρασάρει τελείως ή να σταματήσουν να δουλεύουν τα drivers της καταγραφικών με το που γίνει αυτό ερχόμαστε και αυξάνουμε λίγο λίγο το core voltage μέχρι να σταθεροποιήσουμε το overclocking σε αυτό λοιπόν το σημείο έχουμε βρει ένα ε, σημείο επαναφοράς στο οποίο μπορούμε να επανέλθουμε Επομένως λοιπόν επιλέγουμε Save, Profile 1, Apply. Άρα λοιπόν έχουμε σώσει το Save overclocking μας στο Profile 1 και μπορούμε να επανέλθουμε όποτε εμείς θέλουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να αυξάνουμε το ρολόι του πυρήνα μέχρι να μην μπορούμε πλέον να το κάνουμε σταθερό. Αν δεν μπορούμε να βρούμε καμία άλλη ρύθμιση σταθερή εκτός από αυτή που βρήκαμε προηγουμένως στο profile 1, αυτή είναι και η μέγιστη που μπορεί η κάρτα γραφικών να μας δώσει. Με λίγα λόγια αυτό είναι το overclocking της κάρτας γραφικών. Φυσικά προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία και εξοικείωση με το αντικείμενο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι όσοι είστε αρχάριοι και έχετε απορίες θα έχω τα link του καναλιού μας στα social media για να έρθετε να με ρωτήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε. Φίλε και φίλοι του PCX JR, εδώ τελειώνει η σημερινή μα παρουσίαση. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.